νύχτα ζω, τη νύχτα αναπνέω και σαν αρτίστα κάθε βράδυ σας τα λέω. Ρίξτε τα φώτα να φωτίσετε την πίστα, για σας χορεύει, τραγουδάει αρτίστα. Ρίξτε τα φώτα να φωτίσετε την πίστα. Αγαπώ όλο τον κόσμο και για σας πάντα θα ζω. Να σκορπάω σ' όλους σκέφη και μαζί σας να γλεντώ. Αγαπώ όλο τον κόσμο γιατί με φτιάξε αυτός. Μια βασίλισσα της νύχτας σε μια νύχτα όλο φως. Ζω, που βγαίνει η αμαρτία κι όλοι ψάχνουν μια καινούργια ευκαιρία. Μα εγώ στη νύχτα είχα πάντα τα ηνία γιατί έχω γράψει τη δική μου ιστορία. Γιατί έχω γράψει τη δική μου ιστορία. Αγαπώ όλο τον κόσμο και για σας πάντα θα ζω. Να σκορπάω σ' όλους σκέφη και μαζί σας να γλεντώ. Αγαπώ όλο τον κόσμο γιατί με φτιάξε αυτός. Μια βασίλισσα της νύχτας σε μια νύχτα, σε μια νύχτα, σε μια νύχτα. Κοντά μας είναι ο Γιώργος ο Σταυρόπουλος, που τύφλα να έχει η Βασίλισσα της Νύχτας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξανθή. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο, παρά δεν είχα δει ποτέ στη ζωή μου τόσο πολύ ωραίο μπούτι και γάμπα, όλο αυτό το σύνολο. Μετά από σένα, φέρα. Μπούτι και γάμπα και ένα... Έχει πέρκες γάμπες, ε. Όνειρο. Είναι όλοι όνειρο. Με τα μαγουλάκια της Ζωζός. Έτσι όπως είναι η Ζωζό πάντα χαριτωμένη και όμορφη, τα μαγουλάκια της εδώ και το πρόσωπό της όπως είσαι, σου ταιριάζει τόσο, είσαι τόσο πιστικός και showman που θα έλεγε κανείς ότι τύφλα να έχουν 150 γυναίκες μπροστά σου. Είσαι ένας, για μένα, ένα πάρα πολύ μεγάλο ταλέντο, έτσι όπως το εκφράζεσαι το τραγούδι και το χορεύεις, όλο αυτό το πράγμα, στις πίστες πρέπει να είσαι περιζήτητος. Δεν ξέρω αν εργάζεσαι αυτή τη στιγμή και αν κάνεις Εργάζομαι και κάνω. Και με μεγάλη επιτυχία. Και κάνεις με μιμήσεις, ναι, μιμήσεις, drag show. Show, τέτοια πράγματα. Κάνω και άλλα drag show, δεν είναι μόνο ζωζό. Και άλλα με εξίσου μεγάλη επιτυχία. Μας έχεις μεγάλες εκπλήξεις. Ναι, βέβαια. Επόμενη φορά. Σε αγαπώ γιατί πραγματικά σε νιώθω ότι το δίνεις αυτό που έχουμε κάνει τα ίδια εξάνω. Και σε έχεις αφήσει όνειρα στην πίστα, στιγμές ονειρεμένες. Χρόνια, χρόνια. Σε χειροκρότησα, σε χειροκροτώ και σε λατρεύω. Με τα φτερά μου και με τα σκιστά μου. Αλλά μέσκησες, ποτέ, μετά από σένα ξανθεί. Με κάνεις σκόνη. Μα εσύ έχεις χρυσούς μίσους που δεν έχω εδώ. Εγώ έχω σε μόνο πουτανιά. Κούκλα, κούκλα, πουτανιά και πολύ ωραία. Μα αυτό είναι τσαπινιά και πουτανιά. Δέκα τι να πω. Δέκα είναι λίγο. Πάρα πολύ λίγο. Άριστα, τι να πω, είναι λίγο. Εγώ θα ήθελα, σε μια επόμενη εκπομπή ο Γιώργος, αυτό μεγάλο ταλέντο που έχουμε, τη μεγάλη τιμή να το έχουμε σήμερα στην εκπομπή μας, να μας κάνει την Ξανθή Περάκη.
Είναι δύσκολο, είναι και αυτή είναι τα ιερά τέρατα, δεν είναι εύκολα. Μην με κάνετε να κουράζουμε. Η Ξανθή δεν είναι εύκολη, ούτε και η Ζωζό βέβαια είναι εύκολη, ούτε και οι άλλες. Θα κάνουμε μαζί. Πάμε για σένα, κούκλα μου. Ό,τι πεις εσύ. Θα μας το ετοιμάσει. Την επόμενη φορά. Την επόμενη φορά δεν πειράζει. Ό,τι πεις εσύ. Το αξιοπερίεργο είναι ότι άνθρωποι μικρής ηλικίας, όπως είναι ο Γιώργος, κατορθώνουν να μιμηθούν κάποιες μεγάλες στάρ βέβαια, μιας κάποιες ηλικίας. Αυτό είναι το καταπληκτικό. Η Ζωζό δεν έχει ηλικία. Ναι, είσαι πολύ μικρός γι' αυτό. Και μοιάζει καταπληκτικά. Μα η Ζωζό είναι πολύ μικρή. Ναι, το ξέρω. Όλα ξέρω. Τα μεγάλα ονόματα δεν έχουν ηλικία. Κανένα. Σίγουρα. Να διακόψω εγώ τώρα και να πω ότι ο Γιώργος υπήρξε μοντέλο του Τσαρούχη, έτσι δεν είναι. Ναι, βέβαια. Μου το είπες πριν από λίγο. Του Τσαρούχη. Έχει τις πινακές μου σπίτι που ήρθε. Όχι. Δεν τις πρόσεξε. Πάτε του σιγά απέναντι. Έχει πινακές του Τσαρούχη πραγματικά. Δεν φοβάμαι και. Συγγνώμη, έχει προσάρει. Δεν τα λένε κιόλα. Είναι θαλισμένα, δεν πειράζει. Γιώργο, έχει προσάρει για τον Τσαρούχη. Πολύ σημαντικό. Ναι, ήμουν χρόνια. Από εκεί ξεκίνησα την καλλιτεχνική μου. Δηλαδή που έκανε ναύτε, αυτά ήσουν εσύ. Εγώ επειδή είχα πολύ εύκολα και προκλητικά πόδια, τον βοήθηκα πάρα πολύ με μια πινελιά να βγει το έργο. Εντυρώσουν ναύτε, εσύ τι. Όχι, θεωρώ γυμνό, μία φορά δύο ναύτε και πολλά πορτέτα γιατί τα μάτια μου λέει κάτι που θύμιζαν. Αυτό ξέρουμε όλοι ότι δεν χρησιμοποιούσε ποτέ ναύτες η Φαντάρος. Ήταν μοντέλα όλοι. Μοντέλα, ναι. Όλοι ήταν μοντέλα. Αλλά του άρεσε περισσότερο, τον ενέπνεε περισσότερο. Φοβερή εμπειρία. Το πόδι σου είναι καταπληκτικό, πραγματικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Για ναύτες όχι. Έχω κάνει μπαλέτο. Για ναύτες όχι. Γιατί όλοι οι ναύτες δεν φοράνε και σαν πιέρα πολλές φορές από μέσα. Άδεξε, και δεν φαίνονται. Δεν μας έχουν έρθει ναύτες με ζαρχαία. Έτυχε να τολμήσω εδώ να το κάνω αυτό. Υπάρχουν άλλοι που τολμούν κρυφά και κρυφά να το πειράνε. Φοβερή εμπειρία κοντά στην Τσαρουχία. Α, ναι, ήταν ένα όνειρο. Με αγάπησε, έγινα φίλο του, με λάτρεψε. Ο Εγκάρδιο κοεπιστήθη ω φίλο του. Φελή. Με εμπιστεύτηκε όλη του τη ζωή. Αυτό όμω είχε ένα περίεργο τρόπο για μένα. Κάτι ήθελε που δεν ήθελα εγώ. Ήθελα να ακολουθήσω κλασικό μπαλέτο. Εγώ δεν το ήθελα. Ναι, μεν είναι μεγάλο πράγμα. Έκανα κλασικό μπαλέτο. Εμένα μου αρέσει, παιδιά, η πίστα. Τα σοβ. Εσύ θέλεις άλλα πράγματα. Αλλά η ζωή. Αλλά Μπέντι Μίτλερ, μπράβο, αυτό θέλω εγώ. Αυτό με τραβάει. Να κάνω να κρατάω τα πόδια μου, βέβαια, κλασικό μπαλέτο, γιατί είναι μια από τις ωραίες γυμναστικές που μπορεί να κάνει κανένα καλλιτέχνη. Αλλά όχι να ακολουθήσω το χορόδραμα. Δεν θα ήθελα τη Λίμ των Κίκνων. Δεν θα ήθελα. Ραλουμάνο, εσύ καθόλου. Θα ήθελα τη Ζωζό. Θα ήθελα την Περάκη. Θα ήθελα όλε τι κούκλε που έχω δίπλα μου εδώ. Θα ήθελα τέτοια αέρα. Πουτανιά, θέλω αέρα, ρε παιδιά. Κακό είναι. Τι να κάνουμε τώρα. Γιώργο, πε μου τώρα εμφανίζεσαι σε κλαμπ. Τώρα κάνω εμφανίσεις σε πολλά μαγαζιά. Δεν έχω ένα μόνιμο γιατί δεν με συμφέρει. Το κασέ είναι πάρα πολύ λίγο. Ναι. Με το να παίρνω 15.000 πολλά... ευρώ δεν λέει τίποτα. Με το να παίρνει όμως 50 αλλά... και 70. Εμφανίζεσαι σε πολλά και το κασέ είναι πολύ μεγάλο, έτσι. Ναι, βέβαια. Μπράβο. Όχι και αν έχεις μόνο μια βραδιά και την άλλη μέρα άλλο και την άλλη μέρα άλλο, είναι πολύ περισσότερο από ό,τι να έχει την ίδια μαγαζί. Γι' αυτό έχω κάνει αυτό. Αν βρεθεί τώρα κάποια καλή πρόταση. Έξτρα, όλοι. Ναι, θα τη δεχτώ. Αναλόγως αν μου συμφέρει αυτή η πρόταση. Είσαι μεγάλο ταλέντο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Και εσείς έχετε κάνει πάρα πολλά. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ ήρθα με μεγάλη χαρά στην εκπομπή σας. Ευχαριστούμε πολύ. Ξεκινώ από εσάς και θα με δείτε και σε άλλες εκπομπές. Μετά από εμάς. Μετά από εσάς, ναι. Που ίσως πολύ να λιγάκι θυμώσουν. Δεν πειράζει, τους αγαπώ. Αλλά αγαπώ και αυτά τα παιδιά, τα όνειρο. Την Ξανθή, τις κούκλες από εδώ. Είναι τόσο χαριτωμένοι, δίνουν τόσα πολλά. Γιατί να μην ξεκινήσω από εδώ, βέβαια, παιδιά. Και κέφι. Τι έγινε, κέφι. Τι λεζάνια, ομορφιά. Τιμή μας, τιμή μας. Είναι παιδιά καλλιεργημένα. Έχουν ένα επίπεδο. Δεν είναι συνέχεια μπούτια στήθη και αφού βλέπουμε τις κούκλες τις άψυχες. Είναι οι γυναίκες, τις βλέπεις με ταπεραμέντο. Και χιούμορ. Ασφαλώς και χιούμορ. Κέφι, πολύ. Και λίγο πουτανιά. Και η Έλενα λίγο. Η Έλενα έχει άλλο στυλ. Έχει άρχοντο πουτανιά. Είναι πιο ενζενία. Και η κούκλα από εδώ έχει το κάτι άλλο. Είναι σταρ. Λοιπόν, Γιώργο, 10 άριστα λίγο είναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ που ήρθες στην εκπομπή μας. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Και εύχομαι να ξανάρθεις πάλι να μας κάνεις και τη Ρίτα Σακελαρίου και την Ξανθή Περάκη. Και... Με τα χαράζουμε. Να είσαι καλά. Έλενα. Τέλειος είσαι. Πάρα πολύ τέλειος. Αυτό το πόδι, το ωραίο, να μην σταματιάσω. Τώρα με ίδια καλτσό μου και ίσως να έχουμε και ωραία πόδια τα ίδια. Ίσως, αλλά δεν πειράζει. Τα ίδια, τα ίδια είναι. Είναι λίγο πιο ψηλά τα δικά σου. Άμα τα στήσεις λιγάκι στην πίσω θα είναι ίδια. Θέλω λίγο στήσιμο. Ναι, λίγο στήσιμο σίγουρα. Πάντως, μ' αρέσει η σαπουτζάκι.
Αλλά τα πόδια της όχι τόσο. Είναι λεπτά, είναι, δεν είναι τόσο ωραία σαν τα δικά σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν θέλω να την κατηγορήσω, τη Ζωζό. Την αγαπώ. Είναι τέλεια, αλλά όχι όμως σαν του Γιώργου. Όχι, είναι κάτι καλύτερο. Τι κάνετε και δεν με αγαπάει η Ζωζό. Η Ζωζό είναι θεά. Είναι πρόσωπο, έχετε. Είναι θεά η Ζωζό. Η Ζωζό είναι όνομα, είναι θεά πράγματι. Και όμορφη. Πολύ όμορφη. Και ιστορίες. Όλες τις χάρες έχει. Όλες τις χάρες η Ζωζό Σαπουτζάκη. Αλλά και εσύ δεν πας πίσω. Είσαι καλύτερος όμως. Αυτή την ώρα αντικαταστείς πράγματι τη Ζωζό Σαπουτζάκη. Είσαι τέλειο στο πρόσωπο. Το μαλλί, το μάτι αυτό εδώ πέρα, το προφίλ, όλα είναι πάρα πολύ ωραία. Συγχαρητήρια. Θα με κάνετε κολλητό. Βεβαίως, γιατί όχι, το χεράκι σου δώσαμε μου. Χαίρομαι πολύ, όχι και φιλήματα. Να σε καλά, να σε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μια στάρ της νύχτας που ήρθε εδώ στην εκπομπή μας. Να δείξει ομορφιά. Γιατί σίγουρα το κανάλι θα δυναμώσει ακόμα πιο πολύ την έντασή του. Είναι αρκετά δυνατό, δεν χρειαζόμουν εδώ. Είναι, όχι, όχι, χρειαζόσουν και εσύ. Ευχαριστώ έπρεπε να έρθεις, έπρεπε. Συγχαρητήρια, μπράβο. Ευχαριστούμε, Έλενα. Σου βάζω 10 άριστα και είσαι τέλειος, είσαι. Ειλικρινά το λέω με την ψυχή μου. Τέλειος, συγχαρητήρια. Χαρά εσύ. Στην περίπτωση του Γιώργου το ημιτασιόν ξεπερνάει το πρωτότυπο. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Σου βάζω άριστα 10. Ευχαριστώ, Google. Γιώργο, σε ευχαριστούμε και εμείς. Τιμή μας που ξεκινάς την καριέρα σου, ας πούμε, τηλεοπτική σου καριέρα από εμάς. Όχι, δεν είναι, ξεκινάω τώρα. Όχι, τηλεοπτική. Καριέρα έχει κάνει μεγάλη. Εννοώ ότι. Του μηνός, α πούμε. Του μηνός, σεζόνα. Σεζόνα. Σαν ηλικιά μας απογοήτευσες. Γιατί, αγάπη μου. Όχι. Γιατί όχι, εγώ ήρθα με μεγάλη μου χαρά να σας δώσω όλο μου τον εαυτό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθες. Να είστε καλά, παιδιά. Να είσαι καλά και εσύ. Ευχαριστώ. Και εγώ. Oh.
Κυρίες και κύριοι, σήμερα έχουμε τη μεγάλη τιμή και τη χαρά να φιλοξενούμε το μεγαλύτερο μύθο του δημοτικού μας τραγουδιού. Έχετε δει βουκολικές ταινίες 20, 30, 40, 50 φορές. Εγώ παραπάνω. Τι θυμάστε από τις ταινίες αυτές, πέρα από τα βουνά, τα λαγκάδια, τη φουστανέλα και το θυμάρι? Θυμόμαστε όλοι ένα λιγνό, νεαρό παιδί με ψηλό μουστάκι, με μια καταπληκτική φωνή, πρωταγωνιστή σε πάμπολες ταινίες, τον αγαπητικό της Βοσκοπούλας και σε άλλες ταινίες, δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή, ο οποίος τραγούδισε δεκάδες σουξέ, αλλά το δικό μου, το αγαπημένο τραγούδι, είναι «Μια Βοσκοπούλα αγάπησα». Κυρίες και κύριοι, με περηφάνεια σήμερα παρουσιάζουμε τον κύριο Ζάχο. Κύριε Ζάχο, καλώς ορίσατε. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε. Εγώ μπλέξουμε στους Θανάσιδες τώρα. Θάνος Θανάσιος. Θα ξεμπλέξουμε. Εγώ μικρός, μεγαλύτερος. Ναι. Ωραία. Μεγάλη μεστή. Όχι, είναι το στυλ. Είναι το τεκλάκι. Είναι το στανοπάτι. Ναι, δεν θα γίνει. Ευχαριστούμε που μας κάνετε τιμή και ήρθατε. Ευχαριστώ και εγώ που με καλέσατε κοντά σας. Θα γνωριστούμε. Θέλω, μένα μου αρέσει να κάνω παρέα πάντα με νεολαία. Και γι' αυτό είμαι χαρούμενος. Να μιλάμε στον ελληνικό και με το μικρό σου όνομα, γιατί εμείς σε ξέρουμε σαν Ζάχο, εντάξει. Δημήτρης. Για μας είναι το Δημήτρης. Λοιπόν, θέλουμε λίγο έτσι να πάμε σε εκείνα τα χρόνια που είσαι πρωταγωνιστής στις ταινίες, σουξέ μεγάλο, στάρ. Πες μας λίγο εκείνα τα χρόνια, τα ωραία χρόνια. Τραγούδησα, με έφερε ο δάσκαλός μου, ο Χατζημάρκος ο Μανώλης, το 1951, που είχε φαντάρος, και με έφερε στον ενόπλο δυνάμιο. Και κάνουμε εκπομπές εκεί, τραγουδάγαμε, ωραία, και μ' άκουσε ο Λάσκος. Το αφήνω φίλμς. Μου λέει ο Λάσκος, δεν τον ήξερα εγώ, τώρα παιδάκι εγώ από το χωριό, χωριατόπεδο, ήρθα εδώ. Έχει να τραγουδίσει μια ταινία. Βεβαίως, λέω, έρχομαι. Με κάλεσε και στο αφήνω φίλμς και θυμάμαι ότι. Ποια ταινία ήταν, η πρώτη. Ήταν το 52, 53 εκεί μέσα. Η Γκόλφο. Η Γκόλφο. Με την Βαλάκου. Α, αντίον Βαλάκου. Ο Πάλης, ο Νίκος ο Καζής, Φωτόπουλος κτλ. Και τη Ντόρα Στράτο, Στολιάδο, τώρα το μπαλέτο, ωραία. Που ξεκίνησα εγώ. Λοιπόν, και σιγά μετά με πήρε ο Δαδύρας ο Δημήτρης και με την Βουγιουκλάκη. Πώς σε διακόπτω, Δημήτρη. Μου έχεις πει ότι άρχισες σαν ψάλτης στην αρχή. Σαν ψάλτης πρώτα. Να το πούμε λίγο αυτό. Φάνωνε, έδωσε εξετάσεις το όδιο του 51 και από το 80 φωνές, δεν λέω αυτό λόγο τώρα, λέω ο πρώτος και ο δεσπότης ήταν τότε στην Επιτροπή, ο Δωρόθεος, η Λαρίση και έγινε μετά δεσπότης, αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Βασιλέως. Βάτω στη Δευτέρα, τάξη, γιατί είπα ένα ωραίο Κυριακή έκραξε. Και μετά πήγα στη ραδιοφωνία, Λάσκος και δεύτερα. Ας πάμε τώρα στο κυματογράφο. Την πρώτη σου ταινία, μπράβο. Στην Κόλφο, με τη Βαλάκο, μετά την Πεντέδεση με τη Βουγιουκλάκη, με τον Δαδύρα τον Δημήτρη, δεν σχολείο παιδάνια τόσο, και Φίνος έχει παιδάνια. Αμέσως έγινα γνωστός, 25 τότε ήμουν όνομα. Αστέρι. Με πήρε ο Οικονομίδης ο Γιώργος, τραγούδα πρωινά. Έγινε. Στο Πάλας. Μιλάμε για τραγουδιστάς Γούναρη, Μαρούδα, Ποσό του Παναγόπουλο. Ο Γκόλιθ. Ναι, ο Γκόλιθ. Και τραγούδισα και εγώ ένα-δύο τραγούδια. Δηλαδή με πια, με ορχήστρα τραγουδούσα. Πώς ήταν το δημοτικό τραγούδι, πρέπει να ήταν λίγο στο περιθώριο εκείνη την εποχή. Εσύ το έβαλες στα σαλόνια όμως. Το κρατούσε ο Παπασιδέρης ο Γιώργος 30 χρόνια. Μετά βγήκα εγώ με το άλλο ύφος. Βυζαντινό ύφος, όπως τότε η Βυζαντινούς είχε αναβαστεί τότε και άρεσε στον κόσμο, διότι το λέμε με δικό μου τραγούδι. Παπασίδερ τραγούδι πήρε το όνομα. Πουλάκι ξένο, ξενιτέ με ρόδο. Ας λέω εδώ με δικό μου. Πουλάκι ξένο, ξενιτέ με ρόδο. Βυζαντινό, ο οποίος έπιασε τον κόσμο. Η φωνή αναλύωτη όμως, Λοιπόν, και σιγά σιγά ήρθαν τα έργα αυτά και έγινε αυτό που. Ήσουν στάρ τότε. Πώς ήταν οι συναδελφοί σου, οι στάρ ηθοποιοί, οι Κλάκη. Ωραία. Καλοί συνεργάτες. Ναι. Βέβαια. Πες μου τελικά. Είσαι ο Ζάχος, ναι, λέω εγώ. Το τελευταίο 19, ήμουν 25. Έξι χρόνια διαφορά έχουμε. Έξι χρόνια διαφορά. Τι είναι ηλικία σου όμως. Την ξέρω εγώ, ξέρω πώς. Καλά, την αλήθεια την ξέρω. Δεν πειράζει. Μια φορά είναι μια κούκλα, μια εντάξει. Από εκείνη τη μισή εποχή, κύριε Ζάχο. Θυμάμαι. Αγάπη έβγαινα έξω στην Μωρή. Ζάχος. Πέναγα, θυμάμαι μια περίπτωση στην Οδό Πανεπιστημίο, στη ΣΤΟΑ, πώς λέει, είναι ΣΤΟΑ, θυμάμαι. Φέξη. Στο Φέξη. Τσιβόπουλη, ένα μαγαζί εκεί πέρα, ήταν οι πολίτριες, πέναγε ο Ζάχος έξω, Μπάρκουλης και Κακαβάς. Τότε είμαστε εμείς. Μορφόπεδα. Συμπαθητική. Ήσουν αμορφόπεδο. Οι κακές γλώσσες λένε ότι. Και αφήσαν τις δουλειές, θυμάμαι. Και βγήκαν οι κοπέλες να δουν εμάς. Οι κακές γλώσσες. Πήγαιναν στην παιδεία κλαθμόνο τότε εμείς. Λένε ότι είχες πολύ σουξές γυναίκες. Πες τα όλα αυτά.
Η γυναίκα, εντάξει. Η γυναίκα, ωραία. Η γυναίκα μαζί. Σε τρέχανε όλοι, ναι. Όλες. Ναι. Όχι. Μου άρεσε η γυναίκα. Τι σε τρέχανε. Να τη θαυμάζω. Εντάξει, παιδί μου, αλλά ήσουν και στάρι, ήσουν και ομορφόβητο, σε τρέχανε όλες. Ομορφόβητο δεν ήμουν, συμπαθητικό ήμουν. Μια χαρά. Εντάξει, για την εποχή εκείνη ήσουν αστέρι. Η εποχή ήταν μια πολύ αξέχαστη εποχή αυτή. Λεφτά πολλά είχε τότε. Όχι. Όχι πολλά. Αλλά εμεί ζούσαμε ιερό. Το ότι τώρα θα τραγουδήσω δεν με ενδιαφέρει το χρήμα. Εγώ τραγουδούσα, τότε ήταν τα κατοστάρια, τα δικάρια, τα εικοσάρια. Πετάγανε άλλο οι κουδάμε, τραγούδαλε ο Ζάχο. Δεν με ενδιαφέρει εμένα τι πέταγε ο άλλο, 20 ή κατοστάρικο. Εγώ θα τραγουδήσω το ίδιο. Δεν με ενδιαφέρει. Εγώ πήγαινα γιατί άλλο να ακούσω τη φωνή μου, να ακούω μέσα. Έβγαινε η φωνή μου από μέσα μου. Καμπρό, να σύρουν το χορό. Άιτε παιδιά, αρχίστε. Απάνω στο γεράσι τα αντρογίνο που θα γίνει θα ζήσει να γεράσει. Τ' αντρογίνο που θα γίνει θα ζήσει να γεράσει. Θα ζήσει ο Μωτής. Ένα τραγούδι θέλω να πω απάνω στο λεμόνι να ζήσει νύφη κι ο γαμπρός κι η Σιμπεθελιώνη. Να ζήσει νύφη κι ο γαμπρός κι η Σιμπεθελιώνη. Τι καλά, τι όμορφα, τι τύχη που την έχω. Γιατί σταθήκατε? Τι θες εσύ εδώ πέρα? Τι θέλω και το ρωτάς. Ήρθα. Ήρθα. Ήρθα να ξεφαντώσω. Ήρθα να πω τραγούδια. Να χορέψω. Μην τάχα δεν είμαι κι εγώ κορίτσι στον καιρό μου. Τώρα οι σημερινοί, ας πούμε, ηθοποιοί τραγουδιστές, όταν έχουν ένα μεγάλο σουξέ στην τηλεόραση, ξέρω εγώ, ή στο σινεμά ή στη δισκογραφία, εξαγοράζουν την επιτυχία με συναυλίες, με κέντρα, οι ηθοποιοί στα θέατρα. Ναι, πήγαινε. Εσείς τότε πώς την εξαγοράζετε την επιτυχία? Παίρνατε πολλά λεφτά, δηλαδή? Όχι, λεφτά. Εγώ πήγαινα, δούλευα. Εμένα με έπαιρνε τα Μεσόγεια. Κάνουν γάμο τότε, πήγε χρήμα. Ναι. Κάθε Κυριακή εγώ πήγαινα σε γάμο οπωσδήποτε. Μαρκόπουλο, Λιώπηση. Καλύβια και τα λοιπά. Ναι. Μόλι τα Μεσόγεια. Εδώ στο πρόπεδο πήγαμε, είχαν λεφτά οι Αρμανίδες. Ναι. Η Αμπελουργία τότε, τα κρασά, είχαν λεφτά. Λεφτά. Και κάθε κέρδη έδινε λεφτά. Δεν δούλευα και σε ένα μαγαζάκι μετά το 55. Έγινε επαγγελματίας πλέον. Ναι. Ήμουν στη Μετρόπολη Αθήνων. Με κάποιο κύριο Περιστέρη. Στο όδιο, δεν ξέχασα να σα πω. Μου λέει ο κύριο Περιστέρη, είναι ο μαέστρο τη Μητροπόλεω. Λε, είσαι ο Ζάχο που σα ακούμε στο δημοτικό τραγούδι στον Ενόπλο Δυνάμεων. Ναι, εγώ. Ωραία, έρχεσαι στη Μητρόπολη. Πήγα εγώ εκεί πέρα. Έκατσα 10 χρόνια. 51-62. Ήταν καλές εποχές για το δημοτικό τραγούδι τότε. Τότε το σήκωσα εγώ, σας είπα πριν, το ρώτησα όταν με άλλο ύφος το είπα, το Βυζαντινό. Όπως ο Χιώτης έβαλε το αυτό. Το Βυζαντινό. Ο Χιώτης έβαλε το τραγούδι, το μπουζούκι μέσα στο σαλόνι. Έτσι και εγώ. Ακούγονταν όμως και τα δημοτικά πιο εύκολα από ό,τι ακούγονται τώρα. Όχι. Το συμπεριθώριο το δημοτικά. Τώρα είναι της μόδας. Τώρα είναι της μόδας πια. Δεν έχουμε και στελέχη, βρε παιδιά. Δεν έχουμε. Όχι, τώρα είναι της μόδας, αλλά δεν έχουμε δημοτικούς τραγουδιστές. Η νεολαία το θέλει. Ναι. Δεν το εκφράζει. Μπράβο. Εγώ πηγαίνω στους χώρους τώρα, σε αυτήν την εποχή. Mm-hmm. Και μόλις μπαίνω μέσα, μετά το ακούμε τα παιδιά τους λαϊκούς, λέει και ο Ζάχος. Μα τελικά λαμάτια, από κόμμα η νεολαία, να σκόνω τα μάτια. Το θέλει, αλλά δεν το εκφράζει. Κράτο. Πολλένε τα πόνια, τι κράτο λένε τα πουλιά.
πικρά το λένε τα ειδόνια. Κράτο όλε μια πέρδικα κράτο όλε μια πέρδικα με μες στα βαριά τα χιόνια. Ο κύριος Μιχάλης Κοτσαγγέλης μας επέστρεψε λίγο στις ρίζες μας, Ξανθία. Ναι. Με το κλέφτικο, τι ήταν. Κλέφτικο. Στα χωριά σας, εσάς που είστε από τα χωριά, ναι. Τρελαίνομαι εγώ για το δημοτικό τραγούδι, βέβαια. Δεν είμαι γεννημένη σε χωριό, αλλά σε νησί η καταγωγή μου. Από την Κρήτη, αλλά και γι' αυτό και τραγουδάω πάρα πολλά νησιώτικα. Αλλά ο δάσκαλός μου, ο Γιώργος ο Κόρος, μου έμαθε κάθε στυλ. Βέβαια δεν έχω βοσκήσει πρόβατα για να το πω. Με γιαγίδες για να το πω έτσι. Τα καμπίσια, τα βουνίσια. Τα βουνίσια λοιπόν για αυτά τα βαριά που λέμε, τα λέμε βαριά γιατί είναι βαριά και ασήκωτα. Για αυτούς που δεν ξέρουν, είναι τα κλέφτικα, σάνετα. Είναι πάρα πολύ δύσκολα κομμάτια. Έχουν βυζαντινό χρώμα. Βεβαίως. Και θέλουν δυνατότητες για να το τραγουδήσει κανείς. Ερασιτέχνης ή επαγγελματίας είστε? Όχι. Τραγουδά από μικρό παιδί, επειδή τραγούδαγε ο πατέρας μου. Εννοώ. Και πήρα... Έχετε τραγουδήσει επαγγελματικά? Σε κοινό μπροστά. Όχι. Μόνο. Σε κέντρο κάνει τις φορές, έτσι. Πανηγύρια. Έτσι που και που. Όχι πανηγύρια. Όχι. Εδώ στο σύνταγμα. Θα θέλατε να είσαστε επαγγελματίας, να γίνετε επαγγελματίας, να τραγουδάτε τέτοια πράγματα? Μόνο για δίσκους, εγώ δεν πάω. Σε δίσκους. Εγώ πήγαινα παλιά με το Χρυσί, το τυφλό. Ναι. Πέθανε αυτά, παράτησα και εγώ από τότε, αν το ξέρετε. Ναι. Όλοι το Χατζηπούλου, Καρατζίδη, Πυθικό, ναι, πολύ γνωστά. Πέθανε και για το ζωή, τα παράτησα. Γιατί εγώ μια ζωή επαγγελματίας οδηγός είμαι και δεν πήρα σύνταξη τώρα και λέω. Ναι, ναι, ναι. Αν υπάρχει καμία εταιρεία να τραγουδήσω οτιδήποτε τραγουδήσω. Για μένα μπορείτε έχω πρόβλημα. Να, άνετα να ασχοληθείτε επαγγελματικά με κλέφτικο, βουνίσιο ίσως και καμπίσιο που το λέμε, ναι. Πιο ελαφρύ τραγούδι. Είμαι και μίμος Αγγελόπουλο Βοσκόπουλο. Α, αυτό θέλουμε. Να μας πείτε λίγο. Αυτό. Πες το. Ο Αγγελόπουλος είναι αγαπημένος. Ναι. Πες το λίγο. Και Βοσκόπουλο και Αγγελόπουλο, δύο θέλω. Πες μας λίγο. Μικρόφωνο έτσι, εντάξει. Ναι, δώσε μικρόφωνο. Έχει εκεί. Έχω. Έχει μικρόφωνο. Πες έτσι. Μια φωνή δικαιοσύνης δεν ακούγεται για σένα να φωνάξει, να μιλήσει, να μ' απαλλάξει από σένα. Δεν πειράζει μικρή μου, δεν πειράζει, κάποτε θα μ' ακούσει, θα μ' ακούσει κι ο Θεός και θα κρίνει εσένα, και θα κρίνει εσένα, μόνο εσένα. Μπράβο. Μου αρέσει Αγγελόπουλο. Και Βοσκόπουλο, μου αρέσει πολύ Βοσκόπουλο. Βοσκόπουλο, πες μας. Ο Τόλης είναι, Τόλης και η Γκερέκου είναι αγαπημένοι μου. Ναι, πες μας. Τέλειο, τέλειο είναι. Λίγο, ένα ρεκαρδάκι. Το παιδί είναι σκυμμένο, σκυμμένα, τυλιγμένο, στου καπνού την καταχνιά. Κι αν κάνει και μια τρέλα δηλαδή, συγχωρήστε το απόψε το παιδί. Δεν θέλει απόψε άνθρωπο να δει, γιατί έχει κάψες το παιδί, μια αγάπη που τον πρόδωσε του καίει τη ζωή. Αφήστε το στην κάψα του να πηγεί,
να πηγεί και να καεί. Μπράβο, μπράβο. Πολύ ωραία. Είναι δύσκολα. Έχετε μεγάλη γκάμα, από μοντέρνο τίποτα. Να τελειώσω. Πολύ καλό είσαι. Μεγάλη γκάμα. Δημοτικό. Από μικρό παιδί μου. Τέλειο ήταν. Δημοτικό, αποκλέφτικο μέχρι και μπορείς και πιο ελαφρό, γιατί δεν είπαμε. Από ενδικό μέχρι τουρκικό. Σιρτάσι το τσιφετέλια σιρτάντα. Να τα ακούσω, να το βγάλω. Μέχρι ειδικό, μέχρι για μένα ταλέντο. Μεγάλο. Βέβαια. 10 και είναι λίγο. Πάρα λίγο πολύ καλό. Παίζει και αρμόνια και κορυφαίων πρακτικά μόνο. Πολύ καλό. Ωραίο και μουσικό και τραγουδιστή όλα. Ήθελα να ευχαριστήσω όλο το προσωπικό εδώ που δίνει την ευκαιρία να βρει κάποιο που έχει ταλέντο να το δείξει. Καλά, εγώ είμαι και μεγάλο. Ένα μικρό να φανεί. Να τον ακούσετε για να δει ο κόσμο, γιατί σήμερα δεν είναι εντάξει αυτή. Εντάξει, πανταζή και θεία. Όλοι είναι. Κάτι πλανό δεν έχουν πιο ταλέντο. Σίγουρα, σίγουρα. Και γιατί δεν... δεν είσαι και πολύ μεγάλο, γιατί είσαι. Μια χαρά είσαι και τα λες πολύ ωραία. Όλα τα είδη. Συγχαρητήρια. 10 για μένα άριστα. Πολύ καλά. Την καρδιά μου. Δεν είναι τίποτε, άμα έχω και αφηγό να σου πω τραγούδια. Λοιπόν, τώρα επειδή έχει κέφι, πες μου τι άλλο μπορεί να πει. Ένα ειδικό, ειδικό είπατε πριν. Ένα στίχο έχω τώρα για το Ζαμπέτα. Όχι Ζαμπέτα, απριόρι. Όχι ειδικό, πρέπει να το γράψει τελικά ή δεν το γράψω. Και μοντέρνο, λες και μοντέρνο. Μοντέρνο, τα αγριοκόρτσα του κόκκοτα και το γέμο έχω πάρει. Το γέμο. Μέσα πρώτο στο κουφέτο. Μα το γέμο. Και το ζητήσανε όλοι. Και τραγουδίσει καταπληκτικά ο κ. Μαραγέμος. Να πει ένα άλλο. Το αγριοκόριτσο. Εσένα, αυτό είναι το αγριοκόριτσο με. Αυτό. Όχι. Το κόκκοτο. Ένα αγριοκόριτσο από το Περισσό. Τεινάζει το μαλλί και συνεχώς με προκαλεί. Είναι παιδί χρυσό και από τον Παράδεισο. Με φέρνει στο Άμαν και ύστερα λέει για χαράντα. Αυτό ήταν μοντέρνο βέβαια πριν πολλά χρόνια. Πολύ καλός, ναι. Και έχει φοβερή εκφραστικότητα στα χέρια του. Ωραία κίνηση, ναι, κίνηση. Τον κόμμα δεν τραγουδάω από μικρό παιδί και δεν έχω πάει ποτέ, δεν έχω δει ποτέ καθόλου. Α, δεν μιμήσετε τις κινήσεις. Τώρα να πάτε, έχει τα 40 μέρα στο Διογέννη, είναι όλοι. Το γιο μου που πήρα βραβείο εκεί, το ζητήσανε πάλι να τραγουδήσει γιατί του άρεσε. Λέω συγγνώμη, αλλά δεν είναι κουραδινό να δεν μπορώ. Δεν το έλεγε τίποτα. Το γέμο το... είναι δύσκολο τραγούδι. Μπορεί πολύ, να το πει οποιοδήποτε. Πάρα πολύ. Να μιλάμε τώρα μεταξύ μας. Πολύ καλός, παιδιά. Όλα τα τραγούδια έχουν κάποιο. Τι δουλειά κάνατε. Ηχοκίνηση, α το πούμε. Τι δουλειά κάνατε πριν. Ο οδηγός επαγγελματίας μου. Πήρα τη σύνταξη. Τόσο μικρός πήρα τη σύνταξη. 60 είναι. Δεν φαίνεται. Α, δεν φαίνεται, μην το λες. Δεν έχει καταχρήσει, ε. Να πούμε λίγο στην Ζαμπέτα. Όχι, εντάξει είμαστε. Είπαμε αρκετά, 10 άριστα και εύχομαι να σε δούμε και σε πίστες και σε δίσκο. Εγώ ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλο το προσωπικό. Έλενα. Να είσαι καλά. Και εύχομαι. Όχι, δεν τελειώσατε. Ακόμη έχετε άλλα δύο άτομα. Είσαστε πάρα πολύ καλός και στα δημοτικά και στα τσάμικα, αλλά και μου αρέσατε τώρα που μιμηθήκατε τον Μπουλόπουλο. Είστε πάρα πολύ καλός. Το Βοσκόπουλο. Το Βοσκόπουλο, ναι, συγγνώμη. Είσαστε πάρα πολύ καλός. Είναι και δύσκολο να μπει σε κάθε τραγουδιστή, γιατί αλλάζει ναι. Μόνο. Μπράβο, συγχαρητήρια. Πολύ καλός. Τι να κάνουμε, ό,τι μπορούμε, να ευχαριστήσουμε τον κόσμο. Τι βαθμό βάζει, για όλο τον κόσμο. Μην απογοητεύεστε και μην λέτε ότι είστε μεγάλος, γιατί οι περισσότεροι στην ηλικία σας όλοι τραγουδάνε. Όλους τους βλέπω εγώ και τραγουδάνε. Συγχαρητήρια, σας βάζω και εγώ 10. Ευχαριστώ πολύ. Χαρά εσύ. Και εγώ θα σας δώσω συγχαρητήρια, θα σας βάλω 10 και θα σας πω επίσης να μην απογοητεύεστε γιατί δεν έχετε καταχρήσεις, μπορείτε να ξεκινήσετε από ποια ηλικία θέλετε. Εγώ από χρόνια ήθελα να ξεκινήσω, δυστυχώς ούτε 40 δεν φαίνεται. Δεν το κινήσα, δεν. Από εδώ και πέρα το μέλλον είναι δικό σας. Κύριε Μιχάλη, έχετε όλο τον χρόνο μπροστά σας να κάνετε μια καριέρα, έτσι δεν είναι. Ένα στίχο δικό μου να πω. Να πείτε βέβαια ένα δικό σας στίχο και έτσι τελειώνουμε και σας ευχαριστούμε απριόρι που είναι ο εσείς που τραγουδάτε επαγγελματικά μπορείτε όπως θέλει να το βγάλει. Ο Δανάς τραγουδάει επαγγελματικά. Τραγουδάει και αυτός. Μπράβο. Κάνει και κοσμοσιόν. Πάμε στο στίχο λίγο. Ναι, ναι. Οι μάντρες με αισθήματα και σε αγαπώ με πόνο. Και αν τύχει και αν παρνηθείς μπορεί να κάνω φόνο.
Γι' αυτό στο λέω καθαρά, μην κάνω μια τρέλα για να μπω στη φυλακή, να με προλάβεις, έλα. Και όταν θα πάμε στην Κισάη για να συμφωνηθούμε, δεν θα σας απαρριθώ ποτέ εκτός και να χαθούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ ωραία. Να είστε καλά. Χρόνια τα. Ευχαριστούμε. Και για τους πανταχωγάκηδες, γιατί γεννήθηκα φτωχός και είπα τα μόνο στη φτώχεια τώρα τα βουλό και είμαι δυστυχισμένος. Είναι κρίμα, να με σε οχρήμα. Άλλοι να έχουν τους παράδες και άλλοι φουκαράδες. Τέλειο. Είναι και κομμουνιστικό λίγο αυτό. Έχει λίγο από Μάρξ. Βλέπω γύρω σκοτάδι και συντρίμια της ζωής. Κι αν έχει διαπούτε, τη ζωή θα χάσει. Αυτό που λέγεται. Είναι μέσα στη ζωή. Λέγεται την ανισότητα των τάξεων, καταλαβαίνεις. Είναι κοινωνικό. Απριόρι, Σας φέρω και λίγο τον Νταμτάκο μπροστά σας εδώ. Ποιον θα μας φέρετε μπροστά μας? Νταμτάκο. Αν θα μας κάνετε εσείς τον Νταμτάκο. Τον είχαμε. Όποτε είστε έτοιμοι. Κάτε στην πάντα ρε παιδιά να κάνετε, δεν καταλαβαίνετε ο καλύτερος τραγουδιστής, τον Αντελόπουλο να μην, δεν καταλαβαίνετε τον Αντελόπουλο, ο μεγαλύτερος τραγουδιστής. Τέλειο, μπράβο. Μπράβο, πολυτάλαντος. Πολυτάλαντος πια. Γράφετε, τραγουδάτε. Τώρα πάω ένα δείγμα, θέλει πολύ. Ευχαριστούμε που ήρθατε. Πολύ ωραία. Φύγω. Να φύγετε. Και εγώ ευχαριστώ που είμαι. Θα πάτε στο καλό. Όποτε με ευχαριστείτε εδώ. Θα σας τραγουδήσω μια μεγάλη επιτυχία προσωπική δική μου, το Κομπολογάκι. Χαϊδεύεις τώρα και μέτρας τις χάντρες μία μία και μένα μα παρατήσες να ζω με αγωνία και μένα μα παρατήσες να ζω με αγωνία. Ήμουν κι εγώ στα χέρια σου ένα κομπολογάκι, μα τώρα μόνο δακρύα θα πίνω και φαρμάκι. Μα τώρα μόνο δακρύα θα πίνω και φαρμάκι. Ήμουν κι εγώ στα χέρια σου ένα κομπολογάκι. Μέτρας τις αμαρτίες σου με το κομπολογάκι, χωρίς καθόλου να σκέφτεις ένα παλιό γλυκό μεράκι, χωρίς καθόλου να σκέφτεις ένα παλιό γλυκό μεράκι. Ήμουν κι εγώ στα χέρια σου ένα κομπολογάκι, μα τώρα μόνο δάκρυα θα πεινώ. Βλέπουμε καθημερινά και στα 50 τηλεοπτικά κανάλια, βλέπουμε όλους τους ίδιους και τους ίδιους τραγουδιστές, άσχετους και σχετικούς και μεγάλες φωνές. Εσύ είσαι ένας μύθος για μας, έτσι. Δεν σε καλούν. Γιατί αυτό είναι το παραπονό μου. Αυτό γιατί είναι. Όμως. Γιατί ωραία. Μήπως νομίζουν ότι δεν θέλεις να πας. Τι. Αλίμονο. Αλλά εμείς πώς σε ψάξαμε, ξέρω. Μόλις μήπως θα είναι ο Θανάσης. Να έρθουμε. Δεν προσπαθεί να τον βρούμε. Η κύρια αυτή. Γιατί δεν βάζει το δημοτικό τραγούδι. Για ποιο λόγο. Μήπως είναι υποτιμητικό, όχι. Είναι Ελλάδα το δημοτικό, τώρα πότε το κάνουμε. Και, όχι. Είναι και άγρια. Πολλές φορές είναι, έχουν και άγρια. Διανύουμε και μια εποχή που το δημοτικό τώρα είναι στα πολύ πάνω του. Ξέρω, να θάνω μου, δεν ξέρω. Ας πω. Αυτό να το προσέξει και το κράτος και η εκκλησία και το Υπουργείο Παιδείας. Σίγουρα, σίγουρα. Πες μου ποιες άλλες φωνές σου αρέσουν. Εμένα μου αρέσει πολύ η Τασία Ιβέρα, σ' αρέσει. Ιβέρα, η Κολλητήρη, ωραία. Η Σοφία Κολλητήρη, δεν το συζητώ. Η Φιλιά Πυριακή. Η Φιλιά Πυριακή, θα την καλέσουμε στην επόμενη. Είναι ωραία η Θεφιλιά. Η Χαρακίδα, βάζω. Δημοτικές μιλάμε τώρα. Δημοτικές. Οριζινάλ. Οι παλιές ήταν οι πυργάκι. Πώς τη λέμε αυτή. Η κολλητήρη. Όχι, 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 παλιά η παιδάνια.
Αυτή μου άρεσε εμένα. Δεν θυμάμαι τον Ιωάννη Βαϊντζέ. Την Αρούνα ήταν. Εκτός από δημοτικά τραγούδια και δεν σα έχω έχετε τραγουδίσει άλλα τραγούδια. Όχι, όχι, όχι. Διάφορα. Όχι, τι, αρνηθήκατε ή δεν θέλατε. Ζεμπέ και εγώ δεν ήθελα να τραγουδίσω. Πάει φωνή μου. Λαϊκά τραγούδια. Όχι, μόνο σε το τσιφτετέλι, α πούμε αυτά τα σιρτά. Τη εποχή. Πλέον πάνω τη εποχή. Πε μα λίγο εκείνη την εποχή, έτσι. Αν θυμάσαι κάτι ευχάριστο. Χαρούμενο. Τότε ήμουν και νέο, ήταν όλη η ζωή μου ευχάριστη. Είχα πολλού φίλου. Φίλοι, ποιος ήταν πρωτοπάρει σπίτι, ποιος ήταν. Στάνταρ. Έβγαινε έξω. Ζάχοζα. Δεν ζάχοζα. Ακούσαμε σήμερα στο ραδιόφωνο. Σύνεμα, σινεμά, ξέρω τότε. Σινεμά. Ήταν το μοναδικό. Τηλεόραση. Η τηλεόραση. Δεν υπήρχε τότε. Τηλεόραση, ήταν το μοναδικό. Και αυτή ήταν μέσα, είχα μια χαρά μέσα. Ήμουν χαρούμενο. Πόσα χρόνια κράτησε όλο αυτό το. Όλη αυτή η δόξα. Εγώ ήμουν 15 χρόνια ψηλά πάνω. Ναι. 15 χρόνια. 55-70 περίπου. Μετά έβγαινε Αμερική έξω. Mm-hmm. Αυστραλία, Γερμανία. Πολλές φορές. Με καλούν οι σύλλογοι. Πιο ζεστοί εκεί πέρα, έτσι. Μετανάστες. Από τους σημερινούς τραγουδιστές, σ' αρέσει κάποιος. Τους νέους. Τα νέα παιδιά, είτε λαϊκοί, είτε κάποιος που ιδιαίτερα έτσι σε φωνές. Μ' αρέσει ο Πάρης, μ' αρέσει. Που είναι σε άλλη. Ο Κοντολάζος, ωραία φωνή. Και άλλοι που είναι στη λιθοδία. Ποιος νομίζετε ότι μπορεί να τραγουδίσει τα δικά σας τραγούδια. Δημοτικό, δεν μπορεί. Μια προσπάθεια που δύσκολο. Θα να σε έγινε δύσκολο. Εγώ άκουσα το. Ξέρετε, δύσκολο. Και όλοι ξέρουν. Ούτε εγώ, πότε μπορώ και εγώ να πάω μέσα στα χωράφια των δικών του. Σωστό. Θα το τραγουδήσω, ωραία. Αλλά πώ θα το τραγουδήσω. Το μια Βασκοπούλα αγάπησε από άλλου, βέβαια δεν είναι καμία. Εντάξει, συμπαθητικά το, αλλά. Τα λένε, αλλά εντάξει. Και το έχουν πει και αν το έχουν πει πια το τραγούδι. Μα είναι τραγούδι. Είναι από τα λίγα που με συγκινούν. Σε όλε τι εποχέ. Με συγκινεί αυτό ιδιαίτερα το τραγούδι. Μα είναι και μουσική και στίχο καλό. Καταλαβαίνετε, παλιό τραγούδι. Δημοτικό. Του λαού. Του λαού τραγούδι. Αγάπη στο γαϊμό.
Τι νοσταλγείτε από εκείνη την εποχή, κάτι συγκεκριμένο που. Στι ταινίε σίγουρα. Τώρα στι ταινίε. Για να μου και νέο όνο άλλο. Να μου είναι νέο. Μα είσαι νέο. Όλο ζωντάκι. Πολύ μου δίνει θάρρο εδώ. Πάνω. Σα αγαπούμε πολύ. Και εδώ να σου. Φανώ. Εντάξει. Ωραία, ευχαριστημένο που έκανε οικογένεια. Α, η οικογένεια, πες μου λίγο, δεν το ξέρουμε αυτό. Εγώ είναι ο Λεβέντη, ψηλό μου σάγκης. Ποιο Λεβέντες, ο Λεβέντες. Ο Μαγγέλης, εγώ τον Κωστάκη, είναι γεμάτος η Γιάγη. Τρία αγόρια. Δύο αγόρια και ένα κορίτσι. Α, δύο αγόρια και ένα κορίτσι. Είμαι και παππούς. Άλλη, μια σε άλλη εκπομπή, θα φέρω και τα αγόρια. Βέβαια, τραγουδάει κανείς. Δεν τραγουδάει κανείς. Κανείς, φαλτσόλι. Όχι, ψάρια. Κληρονόμησα από ταλέντο. Τέλεια. Είναι του πατέρα μου. Κληρονόμη του πατέρα μου. Πατέρα του τραγουδάει. Θα είναι μεγάλη μας τιμή μια φορά να ξανάρθεις πάλι, έτσι με ζωντανή ορχήστρα, να ακούσουμε τη φωνάρα σου, που είναι αναλύωτη. Φυσιολογικά, ναι. Φυσιολογικά, ωραία. Και εσύ είσαι όλο ζωντάνια και κέφι και... Προσπαθώ, θανάω. Θες να ρωτήσεις τίποτα άλλο? Όχι, τίποτα άλλο, είναι πραγματικά μεγάλη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ, θανάω. Σε θεωρούμε σαν τον Ζάχο τον παλιό, γι' αυτό σου μιλάμε και στον Ελληνικό. Δηλαδή, εγώ νομίζω ότι είναι η ίδια εικόνα που έχω από μικρό που σε έβλεπε. Ξέχασα να για το Στέλιο Γκάτζη, τη φίλο μου. Α, έχουν πει ότι είσαι ο Καζατζίδη του δημοτικού τραγουδιού. Ναι, το είπα αυτό ο Λαμπρόβλου ο Τάκη. Ο Λαμπρόβλου. Τότε. Ζάχο, ξέρει τι είσαι. Σε μία. Ζάχο. Όχι, μου λέει. Ο Καζατζίδη. Ο Τάξο Βίτα. Που είχε την έμεινα. Είχε την Κολούμπια. Είσαι ο Καζατζίδη στο δημοτικό. Εντάξει. Εγώ σα θεωρώ ίδια αξία έτσι κι αλλιώ. Εντάξει, Στέλιο τότε είμαστε μαζί. Και με αγαπούσε πολύ αυτό. Με θαύμαζε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε. Και εγώ για τα Λίδια. Οι πολλοί πάνω μαζί. Μαζί βγήκαμε εμεί. Όλοι αυτοί οι μεγάλοι. Μαζί βγήκαμε μαζί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθε. Να σε πάντα ευχαριστώ καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και πάντα πίσω. Και μεγάλη ευχαριστώ. Να σε. Να είστε. Να είστε καλά. Να είστε και όπω ήλασουμε. Να είστε Λεβέντη και. Να είμαστε καλά. Τίποτα άλλο. Τα υπέροχα τραγούδια. Για την εκπομπή σα ευχαριστώ. Χίλια ευχαριστώ. Να μας ακούσει ο κόσμος, να μας γνωρίσει εγώ. Η νεολαία βρε παιδί. Να μας έγινε νεολαία. Ποιος ήταν ο Ζάχος. Απλά ξέρουν το όνομά σου, αλλά δεν σε βλέπουν. Απλά ξέρουν το όνομα. Λοιπόν, να είσαι πάντα καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας. Γεια σας παιδιά. Θα σας πω ένα ποίημα το οποίο το έγραψα σε αβάσταχτες στιγμές της μοναξιάς μου. Την ώρα που αγνάντευα το πέλαγο και αρμένιζα την ίστατη στιγμή της αλαζονίας μου. Σεριανίζοντας την άβυσσο του χώρου, αδειμονώς τις ίστατες ματιές σου, ντε προφούντις, ανάσταστη καρτέρα, στο προπήγασμα του μένους της αυγής σου, μάρτυρα στον αλιγάτορα χρόνο, βοήθα τις ανέσχυντες καρδιές μας, πίστη δοκούν της απριόρι έκστασή σου, ανασφάλισε την γιγαντένια σου φωνή. 3, 2, 1 Άσα τα μαλάτια σου ανακατωμένα, άστα να μενίζουνε στη ρελινοτιά. Τώρα που τα νιάτα σου είναι ολάντισμένα, άστα τα μαλάκια σου ανακατωμένα. Τη γαλάζια θάλασσα κοίτα την πλατιά, κι άστα να ανεμίζουνε στην τρελή νοτιά. Άστα τα μαλάκια σου ανακατεμένα, άστα να ανεμίζουνε στη γρελή νοτιά. Τα γυρίσματα του Trust TV γίνονται στο πιο hot club της Αθήνας, Χώρους Club στο Περιστέρι. Φτάσαμε στο τέρμα του έρωτά μας και εδώ χωρίζουν τα βήματα μας. Πρέπει να το παραδεχτείς,
όσο πολύ κι αν πληγωθείς. Μη μου ζητάς να αλλάξω γνώμη, για μας απόψε δεν υπάρχουν άλλοι δρόμοι. Μη μου ζητάς να μείνω πίσω, μονάχα φύλλα μες στα γύλη πριν σ' αφήσω. Μη μου ζητάς να αλλάξω γνώμη, για μας απόψε δεν υπάρχουν άλλοι δρόμοι. Μη μου ζητάς να μείνω πίσω, μονάχα φύλλα μες στα γύλη πριν σ' αφήσω. Χάσαμε για πάντα την ευκαιρία, κλειδί να βρούμε στην ευτυχία. Πρέπει να το παραδεχτείς, όσο πολύ κι αν πληγωθείς. Μη μου ζητάς να αλλάξω γνώμη, για μας απόψε δεν υπάρχουν άλλοι δρόμοι. Μη μου ζητάς να μείνω πίσω, μονάχα φύλλα μες στα χείλη πριν σ' αφήσω. Μη μου ζητάς να αλλάξω γνώμη, για μας απόψε δεν υπάρχουν άλλοι δρόμοι. Μη μου ζητάς να μείνω πίσω, μονάχα φύλλα μες στα χείλη πριν σ' αφήσω. Το επόμενο αστέρι της σημερινής οντισών είναι ο Κώστας Φιλιππίδης. Κώστα, καλώς ήρθες. Θα σας παραδώσω την Ξανθή. Καλώς ήρθες, Κώστα. Τραγούδησες πάρα πολύ ωραία. Ασχολείσαι χρόνια ή έτσι? Τραγουδάω ερασιτεχνικά, έτσι. Ερασιτεχνικά. Ναι. Θέλεις να ασχοληθείς όμως επαγγελματικά, και να σε πάρει κάποια εταιρεία, ή μεγάλη ή μικρή, που να σε αναδείξει? Αν προκύψει, ό,τι προκύψει. Σε τι στυλ, αυτό που μας είπες? Ναι, μοντέρνο. Μοντέρνο, περισσότερο μοντέρνο, ε. Σε βλέπω με το σκουλαρικάκι σου, έτσι, και είσαι και μικρός, ε. Είμαι 21 ετών, στα 22 τώρα. Ωραία, τόσο είμαστε και εγώ με τον Θάνο. Και εγώ, γιατί εγώ. Γιατί και ο Αναγνωστόπουλος και ο Αλεξανδρής, την ίδια ηλικία έχουμε και τρεις. Λίγο πιο κάτω είναι ο Αλεξανδρής, από όλους μας. Γιατί? Συμφωνεί. Ναι. Συμφωνεί. Δεν τα βλέπεις εσύ? Ναι, ναι. Φαίνεται, φαίνεται. Είδες πως φαίνεται. Το βλέπουμε και εμείς, γι' αυτό στο είπα. Θαύμα είσαι και για επαγγελματίας, σε ωραίους χώρους, μεγάλους, με τα σουξέ σου, να κάνεις ένα δίσκο, να φανείς και σε αυτούς που μας βλέπουν τώρα να σε ανακαλύψουν και να σε τσιμπήσουν. Για μένα 9 και είναι λίγο, για να μην σου πω 10 άριστα. Πολύ ωραίο. Ευχαριστώ. Συγχαρητήρια. Με τον Πέτρο Φιλιππίδη έχετε μια σχέση? Όχι, τίποτα. Απλή συνωνυμία, το μικρό σου? Κώστα. Κώστα, τραγούδησε ένα τραγούδι ενός πολύ μεγάλου τραγουδιστή, έτσι. Ναι, πολύ, πολύ. Έχει μια προσωπικότητα, μια οντότητα, έτσι. Και της εποχής του. Ναι, και De Profundis θα ήθελα να πω ότι έχει πάρα πολύ ωραία φωνή. Ναι, ναι, πολύ ωραία. Έχεις κάνει φωνητική? Όχι. Χορό? Αντίδεκτος είμαι. Χορό? Όχι. Έχεις πολύ ωραία κίνηση όμως. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Είναι αυθόρμητος, αυθόρμητος πολύ. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Μ' αρέσει πολύ το μοντέρνο τραγούδι. Και ας βάλω 10. Ευχαριστώ. Έλενα, εσύ. Ναι, και εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Και το στυλ σου, έτσι, και η νεανικότητά σου είναι πολύ, η παρουσία σου πολύ όμορφη. Και σίγουρα θα σε πάρουν και από τους πρώτους. Μόλις θα δούμε στην εκπομπή, είμαι σίγουρη γι' αυτό. Σου εύχομαι να έχεις καλή σταδιοδρομία, καλή επιτυχία. Είσαι πάρα πολύ καλός και για μένα. Ευχαριστώ. Σου βάζω και εγώ 10. Ευχαριστώ. Μου άρεσες. Χαρά. Πολύ σύντομη η σημερινή Κριτική Επιτροπή. Εγώ να σε ρωτήσω πριν πάνω βαθμό. Λίγα και καλά. Χαρά, εσύ. Εμφάνιση ρεύ, επιλογή λαϊκή? Βασικά δεν είναι και πολύ λαϊκή, είναι εντάξει. Ο Μαζονάκης είναι, αφορά τη Grave, είναι Rave. Εμφάνιση Rave είπε η Χαρά, σωστά το πω. Εμφάνιση Rave είπα και επιλογή λαϊκή. Εντάξει. Μ' αρέσουν τα Rave, πάντα ήμουν Rave. Rave. Ποιο είναι το ίδαλμά σου, Κώστα? Το ίδαλμά σου. Το ίδαλμά μου είναι η Άντζελα Δημητρίου. Τέλειο. Πες μου ένα τραγούδι της Δημητρίου. Έτσι, ακαπέλα. Δεν μπορώ να δεχτώ μια ζωή
γεμάτη από δάκρυα παρελθόν και ενοχές, να χτυπούν από αυτούς που αγάπησα. Και το ρεφρέν και το ρεφρέν. Α, και το ρεφρέν. Και το ρεφρέν. Ναι, πες το. Μερικά σου λόγια πες. Ποιο είναι αυτό, γυναίκα εγώ αυτό είναι? Όχι, είναι το... Καλά, ένα άλλο Δημητρή. Όχι, όχι, θέλω να ακούσω ένα Δημητρή. Μου αρέσει πολύ. Η Άντζελα είναι... Είναι πάρα πολύ καλή, πάρα πολύ σπουδαία. Έλα, ένα ρεφρενάκι. Ένα άλλο Δημητρή. Εντάξει, δεν είναι... Ένας ξέτης. Αυτά που κυκλοφορούν τώρα. Κάτι άλλο. Δεν πονάς, δεν υποφέρω, έλα. Δεν πονάς, δεν υποφέρω. Υπάρχει κι άλλος τρόπος να μου μιλήσεις όπως θα μίλαγες στην άλλη. Υπάρχει κιόλας τρόπος, αλλά σου κάνει κόπο, αγάπη μου μεγάλη. Δεν πονάς, δεν υποφέρω, κάποτε θα σε χανά, όμως πες μου για να ξέρω, πες μου τι σου έκανα. Μπράβο, μπράβο, άψογες. Δηλαδή, σε σωστό δρόμο βαδίζεις, πολύ όπως πιο 10. Από το Μαζονάκι. Από το αντρικό τραγούδι ήταν πολύ πιο ωραίο του Δημητρίου. Ε? Ναι. Που είναι πολύ δύσκολο άντρας να τραγουδήσει και είναι και τραγούδι. Ναι. Ναι. Μπράβο. Θα έπρεπε να διαγωνιστείς αυτό μάλλον. Ναι. Λοιπόν, χαρά δεν έβαλες βαθμό. Είπα, το βάζω 10 γιατί βαδίζεις σε σωστό δρόμο. Ωραία, τελειώσατε με τον Κώστα. Βεβαίως. Τι του εύχεστε? Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Congratulations. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθες, Κώστα. Έριξα 5 τάλιρα. Μήπως και τα πιάσω, και πόνταρα σε γάιδαρο, τι έχω πια να χάσω.